Ακολουθεί η εκπομπή Παράξενο με τον Θωμά Κάστια. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Όπως κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα, πάλι μαζί σας με την εκπομπή Παράξενο με τον Θωμά Κάστια από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο προφανώς όλοι κάπου έχετε ακούσει, κάπου έχετε δει σε κάποιο φυλάδιο ή έχετε δει στην τηλεόραση κάποιες ανακοινώσεις ή έχετε δει κάποιο βίντεο στο ίντερνετ. Είναι για τους γίγαντες θα μιλήσουμε. Το θέμα μας είναι οι γίγαντες. Να ξεκινήσουμε για τους γίγαντες και να πούμε ότι μια από τις πιο αγαπημένες διηγήσεις των αρχαίων Ελλήνων ήταν εκείνες που αναφέρονταν στους γίγαντες. Όχι τόσο οι μυθολογικές ιστορίες, όσο εκείνες που φέρουν αποδείξεις με πραγματικά τεράστιους σκελετούς που ανακάλυπταν κατά καιρούς οι άνθρωποι σε διάφορες περιοχές της τότε οικουμένης. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στην ύπαρξη των γιγάντων, δηλαδή των παιδιών του Ποσειδώνα, και οι μύθοι που αναφέρονται σε αυτούς δεν είναι λίγοι, ούτε περιορίζονται σε μια μονάχα απότερη εποχή όπως κάποιοι πιστεύουν. Οι γίγαντες, ή καλύτερα υπομένω γιγάντιους, θεωρούσαν όλους τους αρχαίους ήρωες τους οποίους αργότερα θεοποίησαν, όπως για παράδειγμα τον Ηρακλή, τον Θησέα, αλλά και όσους έζησαν την περίοδο πριν τα Τροϊκά ή λίγο μετά από αυτά χρόνια, δηλαδή κατά τον 13ο με 12ο αιώνα π.Χ. Οι σύγχρονοι ιστορικοί, θέλοντας να εξηγήσουν το ζήτημα που προκύπτει από αυτές τις αναφορές για τα οστά των γιγάντων, θεωρούν ότι αυτά τα κόκαλα ανήκαν σε δεινόσαυρους ή άλλα θηρία της προϊστορικής εποχής, τα οποία έβρισκαν οι Έλληνες και έκπληκτοι από το μέγεθός τους πίστευαν ότι ανήκαν σε γίγαντες ή τιτάνες. Ίσως. Ωστόσο, όπως θα δούμε και μόνοι μας, οι περισσότεροι συγγραφείς αναφέρουν ότι όλα εκείνα τα οστά ήταν ανθρώπινα και όχι ζώων. Σίγουρα στην εποχή τους μπορούσαν να ξεχωρίσουν ένα κόκαλο ζώο από ενός ανθρώπου. Ένα στοιχείο του ότι πράγματι έβρισκαν τέτοιους γιγάντιους σκελετούς είναι πως με την ανέβρεσή τους ίδρυαν αμέσως και ένα ανάλογο τέμενος που το αφιέρωναν σε συγκεκριμένο ήρωα ή θεό. Ας δούμε τώρα διάφορες περιγραφές από αρχαίους συγγραφείς. Ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο του Κλειό περιγράφει την ανέβρεση ενός γιγάντιου σκελετού στην Αρκαδία. Το σκελετό αυτό τον είχε ανακαλύψει ένας τεγεάτης στο πηγάδι του και τον έδειξε σε ένα Σπαρτιάτη, τον Λίχα. Εκείνη την εποχή οι Σπαρτιάτες είχαν λάβει ένα χρησμό που τους οθούσε να βρουν τα οστά του Ορέστη, του γιού του Αγαμένωνα, ώστε να γίνουν αίτητοι και να καταλάβουν την πόλη Τεγέα. Ο χρησμός της Πυθίας έλεγε: «Στην Τεγέα, σε επίπεδο χώρο, εκεί που φυσούν αναγκασμένοι δυο άνεμοι, χτύπη και αντιχτύπημα, κακό πάνω σε κακό τίθεται. Εκεί τον Αγαμεμνονίδη κατέχει η μάνα γη». Αυτός ήταν ο χρησμός των Δελφών. Ο Λίχας ερμήνευσε το χρησμό που βρέθηκε ο σκελετός, δηλαδή. Ο χώρος αυτός ήταν ένα σιδηρουργείο. Τα δύο φυσερά ήταν οι δύο άνεμοι. Οι ήχοι που επεξεργαζόμενου μετάλλου ήταν τα χτυπήματα και το κακό πάνω σε κακό ήταν η σιδερένια βέργα με την οποία ο σιδεράς έφτιαχνε το σπαθί χτυπώντας την πάνω στο αμόνι. Φυσικά στην περίπτωση αυτή δεν μας ενδιαφέρει το μεταφυσικό στοιχείο και η φυσιολογική του προέκταση, δηλαδή η επαλήθευση του χρησμού, αλλά η έβρεση του γιγάντιου σκελετού. Ο Ηρόδοτος χαρακτηριστικά γράφει: «Ήθελα να ανοίξω ένα φρεάτιο στην αυλή μου.
είπε ο Τεγιάτης στον Λίχα, και σκάβοντας πέτυχα έναν τάφο 7 πύχης. Να κάνω μια ερμηνεία και να αναφέρω ότι ένας πύχης ισούται με 462 εκατοστά. Μακρύ, και επειδή δεν πίστευα ότι κάποτε οι άνθρωποι γεννιόταν μεγαλύτεροι από τη σήμερα, τον άνοιξα τον τάφο αυτόν και είδα μέσα το νεκρό ίσο με τον τάφο. Το μέτρησα και τον ξανάθαψα. Ο Λίχας τελικά μετέφερε το νεκρό που ήταν 3 μέτρα και 25 περίπου εκατοστά στη Σπάρτη, και από τότε οι Σπαρτιάτες έγιναν ανίκητοι. Και στο βιβλίο Ευτέρπη ο Ηρόδοτος κάνει αναφορά σε γιγάντιους ανθρώπους. Καθώς γράφει για την Αίγυπτο, περιγράφει ένα ναό του Περσέα που υπήρχε στην πόλη Χέμιδα, όπου εκεί βρίσκεται ένα φορεμένο σανδάλι του οποίου το μέγεθος είναι 2 πύχες, δηλαδή 92 εκατοστά. Ο Πλούταρχος στον βίο του Σερτόριου εξιστορεί το πως ο Ρωμαίος στρατηγός πήγε στην Αφρική, στην πόλη Τίγη, και εκεί οι ντόπιοι του μίλησαν για ένα γιγάντιο τάφο. Εδώ λένε οι Λίβοι ότι τάφτηκε ο Αντέος. Θεωρούταν ότι ήταν ο γιος του Ποσειδώνα ο Αντέος. Και ο Σερτόριος έσκαψε τον τάφο του επειδή δεν πίστευε αυτά που έλεγαν οι βάρβαροι για το μέγεθός του. Όταν βρήκε το σώμα όμως, 60 πύχης μήκος, όπως λένε, εξεπλάγει και θυσίασε σφάγιο. Σκέπασε ξανά τον τάφο και αύξησε την τιμή και την φήμη του. Ο σκελετός που βρήκε ο Σερτόριος στο λεγόμενο τάφο του Αντέου ήταν περίπου 28 μέτρα. Την ίδια αναφορά κάνει και ο Στράβων στο 17ο βιβλίο του Γεωγραφικών του. Και ο Γαβίνιος αναφέρει, ο συγγραφέας των Ρωμαίων, δεν αποφεύγει τις τερατολογίες για την Μαυρουσία. Η ιστορία ότι κοντά στην Λίγα βρίσκεται το μνήμα του Αντέου με σκελετό 60 πύχης, και ο Σερτόριος το έβαλε και είπε να το ξαναβάλουν στη γη. Ένα από τα πρώτα παράξενα που θα συναντήσει κάποιος στα βιβλία του Παυσανία, και μάλιστα στα περισσότερα από αυτά, είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ύπαρξη των γιγάντων. Κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι διηγήσεις άλλων. Ωστόσο, φαίνεται ότι και ο ίδιος είδε με τα μάτια του εκείνα τα οστά που αποδίδονταν στους ήρωες και τα φύλαγαν στους ναούς. Πρώτη αναφορά συναντάμε στα Αττικά. Για το μέγεθος του Έαντα μου είπε κάποιος άνδρας από τη Μυσία. Αναφέρει: η πλευρά του τάφου προς τη μεριά της ακτής έπεσε από τη θάλασσα και η είσοδος στο μνήμα είναι εύκολη, και για το μέγεθός του νεκρού έλεγε ότι τα κόκαλα στα γόνατα, που οι γιατροί τα ονομάζουν μήλες, είναι ίσα με το δίσκο που χρησιμοποιούν οι νέοι στο πένταθρο. Εγώ λοιπόν δεν θαυμάζω το ύψος των απομακρυσμένων Κελτών που ζουν στα όρια της παγωμένης ερήμου και τους ονομάζουν Κάβαρης. Αυτοί δεν έχουν καμία διαφορά από τους νεκρούς των Αιγυπτίων. Θα αναφέρω όμως όσα μου φάνηκαν αξιόλογα. Ο πρωτοφανής από τη Μαγνησία στον Λιθαίο ποταμό είχε νικήσει στην Ολυμπία σε μια μέρα στο Παγκράτιο και στην Πάλη. Στον τάφο που μπήκαν ληστές προσδοκώντας να βρουν κάτι. Μετά τους ληστές μπήκαν και άλλοι και είδαν ότι τα πλευρά του νεκρού δεν ήταν χωρισμένα, αλλά συνενωμένα από τους ώμους μέχρι τις τελευταίες πλευρές, εκείνες που οι γιατροί ονομάζουν νόθες. Υπάρχει μπροστά από την πόλη Μίλητο το νησί Λάδι, από το οποίο αποκόπηκαν νησάκια. Ένα από αυτά το ονομάζουν του Αστερίου, επειδή εκεί θαύτηκε ο Αστέριος του Άνακτα, ο Άνακτας ο γιος της γης. Ο νεκρός λοιπόν δεν είναι μικρότερος από 10 πύχης. Θαυμασμό μου προκάλεσε κάτι άλλο στις θύρες Τιμένου, μια όχι μεγάλη πόλη της Άνω Λιδίας. Εδώ κατά το χειμώνα ράγισε ένας λόφος και φάνηκαν οστά που το σχήμα τους σε έκανε να πιστεύεις ότι είναι ανθρώπινα, αλλά όχι και το μέγεθός τους. Πολλοί είπαν ότι ο νεκρός είναι ο Γυριώνης του Χρυσάωρα, όπως και ο θρόνος. Αυτός ο θρόνος είναι επεξεργασμένος στο βουνό σε ένα βράχο που προεξέχει. Αλλά μου είπαν ότι ονομάζουν και έναν χύμαρο ποταμό και ανώ,
και ότι εκεί οργώνοντας έβρισκαν κέρατα βοδιών, όπως στην ιστορία του Γυριώνη που λέει ότι έτρεφε άριστα βόδια. Τους αντέταξα ότι ο Γυριώνης έζησε στα Γάδυρα, όπου δεν υπάρχει μνήμα του, αλλά ένα δέντρο που αλλάζει μορφές. Πάνω σε αυτά οι λίδιοι εξηγητές μου είπαν τα εξής: ο νεκρός είναι ο Ήλος, ο γιος της γης, και από αυτόν πήρε το όνομα ο ποταμός. Όπως διαπιστώνετε, ο Παυσανίας δεν εκπλήσεται από το ύψος των βόρειων Κελτών, που σίγουρα ήταν ψηλότεροι από τους Έλληνες. Του συγκρίνει μάλιστα με τους νεκρούς Αιγύπτιους, δηλαδή τους αρχαιότερους της εποχής του, οι οποίοι ήταν και αυτοί ψηλοί. Αναφέρει έναν άνδρα με δυσπλασία στα κόκαλα για να δείξει ότι συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη φύση, και μετά γράφει για το σκελετό του Αστέριου, τον οποίο φαίνεται ότι είδε με τα μάτια του και τον υπολόγισε πάνω από 4,5 μέτρα. Το ίδιο και με άλλο σκελετό που ο λαός τον απόδιδε στο Γυριώνη, ενώ οι ιερείς στον Ήλο. Φυσικά σε αυτό το απόσπασμα υπάρχει και μια ακόμη παράξενη αναφορά για το δέντρο που άλλαζε μορφές στα Γάδυρα. Η δίηγηση αυτή του Παυσανία μοιάζει με του Ηρόδοτου, ο οποίος στο ένα το βιβλίο του, την Καλλιόπη δηλαδή, αναφέρεται στα κόκαλα και τους σκελετούς που έβρισκαν Έλληνες στις πλατέες πολλά χρόνια μετά τη μάχη. Πολλά χρόνια μετά και κάτι άλλο εμφανίστηκε. Όταν αποσυντέθηκε η σάρκα των νεκρών και οι πλατεείς μάζευαν τα οστά σε ένα χώρο, βρέθηκε ένα κρανίο που δεν είχε καμία ραφή, αλλά ήταν σαν ένα συμπαγές κόκαλο. Βρέθηκε επίσης και γνάθος, της οποίας το άνω μέρος είχε δόντια που ήταν ενωμένα με το κόκαλο, και τα πρόσθετα δόντια και οι γομφοί, και βρέθηκε και ένας άντρας 5 πύχης, δηλαδή 2 μέτρα και 31 εκατοστά. Το παραπάνω απόσπασμα το κατέγραψα ώστε να καταλάβετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ασχολούνταν και γνώριζαν από ανατομία και μέτρημα, έτσι που να μην θεωρήσετε ότι ήταν άσχετοι και ότι δεν θα μπορούσαν να διακρίνουν τις δυσπλασίες και τα ανατομικά προβλήματα των σκελετών. Οπότε είχαν γνώση οι αρχαίοι Έλληνες. Στα Κορινθιακά ο Παυσανίας μας δίνει να καταλάβουμε ότι ξεχώριζαν τους σκελετούς των ζώων από αυτούς των ανθρώπων. Αναφέρεται το εξής: «Στη Στοά κοίταται οστό θαλάσσιου κήτους, τεραστίου μεγέθους». Και συνεχίζει ο Παυσανίας στις αναφορές του για οστά γιγάντων στα Λακωνικά. Και λέει: 60 στάδια από τις ακρίες είναι η πόλη Ασοπός, όπου βρίσκεται ναός Ρωμαίων βασιλέων, και 12 στάδια πάνω από την πόλη υπάρχει ιερό του Ασκληπιού. Ονομάζουν το Θεό Φιλόλαο. Στο γυμνάσιο βρίσκονται τα οστά που τιμούν, τα οποία είναι υπερβολικά μεγάλα, αλλά είναι ανθρώπινα. Μία ακόμη αναφορά γίνεται στα Ηλιακά, όπου αναφέρεται το εξής: λέγεται ότι παρατηνόταν ο πόλεμος στον Ήλιο και οι μάντες είπαν ότι δεν θα κυρίευαν την πόλη αν δεν φέρουν τα τόξα του Ηρακλή και οστό του Πέλοπα. Έτσι έστειλαν να φέρουν τον Φιλοκτήτη στο στρατόπεδο και από την Πίσα ένα από τα οστά του Πέλοπα, την Ομοπλάτη. Στην επιστροφή το καράβι που μετέφερε το οστό του Πέλοπα χάθηκε από την κακοκαιρία κοντά στην Εύβοια. Πολλά χρόνια μετά την άλωση του Ηλίου, ο ψαράς από την Ερέτρια, Δαμάρμενος, έριξε δίκτυα στη θάλασσα και ανέλκυσε το οστό. Θαυμάζοντας το μέγεθος του οστού, το έκρυψε στην άμμο. Στο τέλος, όμως, πήγε στους Δελφούς για να μάθει σε ποιον άντρα ανήκε και τι να κάνει με αυτό. Το κόκαλο αυτό την εποχή του Παυσανία είχε χαθεί. Ωστόσο η αναφορά δεν πάβει να ισχύει, εφόσον οι κάτοικοι της περιοχής είχαν στημένο αδριάντα προς τιμήν του Δαμάρμενου για την ανέβρεση του ιερού οστού της φυλής τους. Στα Αρκαδικά αναφέρει και τα εξής: οι Αρκάδες λένε ότι η μάχη των γιγάντων και των θεών έγινε κοντά στην Τραπεζούντα της Αρκαδίας, όπου υπάρχει πηγή με το όνομα Ολυμπιάδα. Ο Όμηρος δεν μνημονεύει τους γίγαντες στην Ιλιάδα, στην Οδύσσεια, όμως γράφει για τους λεστριγόνες που επιτέθηκαν στα καράβια ότι ήταν γίγαντες και όχι άνθρωποι. Ο Αυτοκράτορας των Ρωμαίων θέλησε να κάνει πλωτό τον ποταμό της Συρίας Ορόντι και έστρεψε την ροή του. Όταν η παλιά Κήτη αποξηράνθηκε, βρήκαν ένα κεραμικό κυβότιο μακρύτερο των 11 πύχεων και μέσα σε αυτό σκελετό στο ίδιο μέγεθος που έμοιαζε ανθρώπινος.
Ο Θεός από το μαντίο της Κλάρου είπε ότι ο νεκρός είναι ο Ορόντης και καταγόταν από την Ινδία. Αφού ο ήλιος επίησε τον άνθρωπο θερμαίνοντας τη γη, η οποία πριν ήταν υγρή και γεμάτη υδρατμούς, τότε δεν νομίζω ότι γεννήθηκαν αλλού οι γίγαντες παρά στην Ινδία, όπου και σήμερα έχει διάφορα θηρία παράλογα στην όψη και στο μέγεθος. Αυτά αναφέρονται και στην αναφορά ο σκελετός είναι μακρύτερος από 5 μέτρα. Εδώ μάλιστα φαίνεται ότι η σύγκριση μεταξύ των οστών των δεινοσαύρων, που πιθανότητα είχαν βρει οι αρχαίοι με τους σκελετούς των γιγάντων, οι αναφορές στους δράκους μας προειδιάζουν για την ανακάλυψη οστών και πιθανότητα κρανίων δεινοσαύρων. Με μια απλοϊκή εξήγηση κάποιοι έλεγαν ότι αυτοί οι δράκοι ήταν τα πόδια των Τιτάνων και των γιγάντων. Αυτό ο Παυσανίας το απορρίπτει, θεωρώντας ανόητο. Όχι επειδή δεν πίστευε στους δράκους, αλλά επειδή γνώριζε και μπορούσε να ξεχωρίσει τις διαφορές στα κόκαλα των ζώων και των ανθρώπων, όπως είχαμε πει και προηγουμένως. Το πιο σημαντικό όμως εδώ είναι ότι ο Παυσανίας, γνωρίζοντας πως υπάρχουν πάμπολοι τέτοιοι σκελεπτοί, φτάνει στο σημείο να δώσει μια παρακινδυμένη εξήγηση για την καταγωγή όλων εκείνων των πανύψηλων ανθρώπων. Ένα στοιχείο που από μόνο του μας αποδεικνύει την ύπαρξη γιγάντων ή έστω την ύπαρξη κάποιων ανθρώπων που για τα δεδομένα της εποχής τους, αλλά και της δικής μας, ήταν αφύσικα ψηλοί. Επίσης τα Αρκαδικά αναφέρει, κάτω από τον λόφο υπάρχει και άλλο ιερό, αυτό του Ασκληπιού παιδιού. Το άγαλμα εκεί είναι όρθιο και έχει μέγεθος ένα πύχη. Ο Απόλλωνας κάθεται σε θρόνο και έχει ύψος 6 πόδια. Υπάρχουν εδώ οστά που είναι πολύ μεγάλα για να είναι ανθρώπινα. Λένε ότι είναι ενός γίγαντα που έφερε ο Πλάδαμος για να συμμαχήσει με τη Ρέα. Τέλος τα Φωκικά αναφέρει το εξής. Εκεί στη Χαράδρα υπάρχει και μνήμα του Τιτιού. Η περιφέρεια του Τύμβου είναι το 1/3 του σταδίου. Στο έπος της Οδύσσιας λέει, ξάπλωνε στο δάπεδο, κοίτονταν 9 πλέθρα. Αυτό δεν αναφέρεται στο μέγεθος του Τιτίου, αλλά στο χώρο που τον έθαψαν. 9 πλέθρα είναι το όνομα του χώρου. Ο Κλέον ο Μάγνητας, από τους κατοίκους του έρμου, έλεγε ότι όσοι άνθρωποι δεν έχουν δει οι ίδιοι παράδοξα πράγματα, δεν τα πιστεύουν. Αυτό όμως και για τον Τιτίο και για άλλα παράξενα γεγονότα είναι πεπισμένος. Όπως μου είπε, έτυχε να βρίσκεται στα Γάδυρα και εξέπρεψε μαζί με τον κόσμο από το νησί μετά από προσταγή του Ηρακλή. Όταν επέστρεψαν στα Γάδυρα, βρήκαν έναν άνδρα που έβγαλε η θάλασσα στην ξηρά. Αυτός είχε 5 πλέθρα μήκος και κεγόταν από κεραυνό που του έριξε ο Θεός. Αυτή η τελευταία αναφορά που προέρχεται από κάποιον άλλον έχει ίσως το στοιχείο της υπερβολής, αφού τα 5 πλέθρα ισούνται με 154 μέτρα και τα 9 με 277. Αλλά όπως γράφει ο Παυσανίας, επειδή δεν είδαμε κάτι, δεν σημαίνει πως αυτό δεν υπάρχει. Ας ξαναπεράσουμε όμως τον Ηρόδοτο, που στην Μελπομένη περιγράφει τα ήθη και τα έθιμα των Σκυθών και αναφέρει, η χώρα αυτή δεν έχει θαυμαστά εκτός από τους ποταμούς της, που είναι πολύ στον αριθμό και μεγάλη σε μήκος. Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο εκτός των ποταμών και του τεράστιου πεδίου λέγεται ίχνος του Ηρακλή και φαίνεται πάνω σε πέτρα σχηματισμένο. Μοιάζει με πατημασιά ανδρός, όμως το μέγεθός του είναι 2 πύχης και βρίσκεται κοντά στον ποταμό Τύρι. Σίγουρα αυτή η αναφορά δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης της ύπαρξης των γιγάντων, επειδή είναι απλώς ένα σχήμα πάνω σε βράχο. Ωστόσο, ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι μπορεί να είναι παλαιοντολογικό αποτύπωμα που απολυθώθηκε. Κάτι απίστευτο, αλλά όχι και απίθανο. Ο Φιλόστρατος, στο 5ο βιβλίο του για τον Τιανέα, περιγράφει τη συζήτηση του φιλόσοφου και των μαθητών του κάτω από την Έτνα για τη μυθολογία. «Εγώ», είπε ο Απολλώνιος, «ότι υπήρξαν γίγαντες το δέχομαι και σε πολλά μέρη της γης ανακαλύπτουν τέτοια σώματα μέσα σε σπασμένους τάφους. Αλλά δεν αναμετρούνται από τους θεούς και είναι ύβρις όταν τους έχουν μέσα σε ναούς και ιερά. Τρελό είναι να λέγεται επίσης ότι αυτοί σκαρφάλωσαν στον ουρανό και κυνήγησαν τους θεούς». Εδώ ο Φιλόστρατος μεταφέρει τη θετική άποψη του Απολλώνιου
απέναντι στην ύπαρξη των γιγάντων, αλλά και την αποφλίωση του ζητήματος από το θεολογικό υπόβαθρο που είχαν δώσει οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι, μην μπορώντας να κατανοήσουν την εξαφάνιση εκείνης της πανύψηλης ανθρώπινης ράτσας, δημιούργησαν το μύθο ότι κάποτε αντιτάχθηκαν στους θεούς, οι οποίοι και τους εξαφάνισαν. Μην ξεχνάμε ότι ακούμε το παράξενο από το Θωμά Κάστια, από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, και ευχαριστούμε το Φρέντι Καφέ που βρίσκεται Δελφών 13 και είναι ένα ωραίο μαγαζί για καφέ και για ποτό. Θα αναφέρω εδώ σε αυτό το σημείο για τον Άργο τον Πανόπτη, όπου στην ελληνική μυθολογία ο Άργος ο Πανόπτης ήταν τερατόμορφος γίγαντας, απόγονος, όχι όμως γιος, του ομώνυμου ιδρυτή του Άργους και του Ινάχου ή του Ανίγορα ή του Αρέστορα και της κόρης του Εσωπού ή του Ινάχου Ισμήνης, θρυλικός φρουρός της ερωμένης του Δία Ιούς, την οποία ο Δίας είχε μεταμορφώσει σε αγελάδα για να αποφύγει τις σκηνές ζηλοτυπίες της Ήρας. Κατά τ' άλλους, η μεταμόρφωση έγινε από τη ζηλιάρα Ήρα. Ο Άργος αυτός ανήκει στα ισχυρότερα και φοβερότερα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας. Ήταν γνωστός ως Πανόπτης ή Μυριοπός, γιατί είχε 100 μάτια διάσπαρτα σε όλο το σώμα. Υποτίθεται έτσι ότι μόνο μερικά από τα μάτια κοιμούνταν σε κάθε στιγμή, ενώ πάντα θα υπήρχαν κάποια που θα έμεναν ανεκτά. Στις αγγιογραφίες εμφανίζεται ως διπρόσωπος και με σώμα γεμάτο από μάτια. Ο Άργος ήταν υπηρέτης της Ήρας και φρουρούσε την Ιώ μετά από εντολή της. Η μεγαλύτερη υπηρεσία του στους Ολύμπιους Θεούς ήταν η σφαγή του χθόνιου ερπετόμορφου τέρατος της Έχιδνας, καθώς αυτή κοιμόταν στη σπηλιά της. Τον Άργο σκότωσε εκτελώντας διαταγή του Δία ο Θεός Ερμής με πέτρα ή ξύφος ή δηλητήριο, αφού πρώτα μεταφιεσμένο σε βοσκό τον αποκοίμησε με τη μουσική του. Βλέπουμε δηλαδή έναν άλλο γίγαντα στη μυθολογία, ο Άργος ο Πανόπτης. Όπως υπάρχουν και διάφορες αναφορές, όπως τις είπαμε και προηγουμένως, αυτές οι αναφορές είναι πραγματικές, υπάρχουν στα βιβλία και δεν μπορεί να τις αφισβητήσει κανένας. Οπότε μπερδευόμαστε κάπου και λέμε είναι μυθικά πρόσωπα οι γίγαντες, όμως οι αναφορές αποδεικνύουν ότι προφανώς δεν ήταν μυθικά πρόσωπα. Να δούμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη πώς αναφέρονται οι γίγαντες. Σε αντίθεση με τις άλλες μυθολογίες, η Παλαιά Διαθήκη είναι πιο ρεαλιστική όσον αφορά την ύπαρξη και τη δημιουργία των γιγάντων. Σύμφωνα λοιπόν με την Παλαιά Διαθήκη, όταν άρχισε το ανθρώπινο γένος να πληθαίνει, τότε οι άνθρωποι του Θεού, που κατάγονταν από τη γενιά του Σιθ, έβλεπαν τις κόρες των διεφθαρμένων ανθρώπων από τη γενιά του Κάιν, ότι ήταν όμορφες και τις πήραν για γυναίκες τους. Από την ένωση των ανθρώπων του Θεού με τις διεφθαρμένες κόρες των ανθρώπων, κατάγονταν και οι γίγαντες. Αυτοί έζησαν την πανάρχη εποχή και ήταν άνθρωποι ονομαστοί για την τότε εποχή. Αλλά όμως, όπως και οι άλλοι άνθρωποι, έτσι και αυτοί ήταν βουτυγμένοι στην αμαρτία και στη διαφθορά. Ο Θεός, όταν είδε την σαρκικότητα των ανθρώπων, αποφάσισε να περιορίσει τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων σε 120 χρόνια. Πριν από την διήγηση αυτή, η διάρκεια ζωής των ανθρώπων ήταν πολύ περισσότερη. Σύμφωνα πάντως με τη διήγηση της Βίβλου, ο Αδάμ είχε ζήσει 930 χρόνια, ο Σιθ 912, ο Ενός 905 και ούτω καθεξής. Τον καιρό που ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους στη γη της Επαγγελίας, κατοικούσαν στη Χεβρόν οι γιγαντόσωμοι απόγονοι του Ανάκ. Οι κατάσκοποι ξεκίνησαν από την έρημο Φαράν, έλεγξαν όλη τη χώρα από την έρημο Σιν έως την Ροόβ, που βρίσκεται βόρεια και πάει ο δρόμος προς την Αϊμάθ. Μετά επέστρεψαν στην έρημο και έφτασαν στη Χεβρόν, όπου κατοικούσαν οι Αχιμάν, οι Σεσί και οι Θελαμοί, απόγονοι του γίγαντα Ανάκ. Η λέξη γίγας στην Παλαιά Διαθήκη είναι η νεφίλ, που σημαίνει ισχυρός, καταπιεστής, τύρανος, γίγαντας. Εμφανίζεται τρεις φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Στον πληθυντικό αποδίδεται με τη λέξη νεφιλίμ. Οι γίγαντες στους οποίους αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη ονομάζονται και Ραφαΐν ή Ρεφαΐτες και είναι οι ίδιοι γίγαντες με εκείνους όλων των άλλων παραδόσεων. Από τα παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι μετά τη δημιουργία του ανθρώπου του Θεού υπήρξαν δύο γενιές ανθρώπων. Η γενιά του Σιθ
των ανθρώπων δηλαδή που ζούσαν κοντά στο Θεό, και τη γενιά του Κάιν, των ανθρώπων που ζούσαν μακριά από το Θεό και ήταν βουτυγμένοι στην αμαρτία και στη διαφθορά. Κάποια στιγμή όμως άρχισαν να παντρεύονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα όλο το ανθρώπινο γένος να απομακρυνθεί πλέον από το Θεό και να χαθεί στην αμαρτία. Ένα από τα αποτελέσματα της ένωσης αυτής ήταν και η γέννηση των γιγάντων, οι οποίοι, όπως φαίνεται και σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, επικράτησαν στη γη. Επίσης, όπως φαίνεται από τις περιγραφές, οι περισσότεροι από τους γίγαντες χάθηκαν από κάποιο πόλεμο που είχαν με τους κανονικούς ανθρώπους, γιγαντομαχία δηλαδή, και άλλοι από τον κατακλυσμό που έκανε ο Θεός για να αφανίσει την κακία και τη διαφθορά από τη γη. Πάντως, όποια θεωρία και αν ακολουθήσει κανείς, σημασία έχει ότι από τον κατακλυσμό, είτε ήταν παγκόσμιος είτε τοπικός, ότι σώθηκαν αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ αυτών και αρκετοί από τους γίγαντες. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η περιοχή στην οποία επεβίωσαν κάποιοι από τη φυλή των γιγάντων Νεφιλίμ ήταν η Βασάν, που ονομάζεται Γη Γιγάντων. Πρόκειται για μια ορεινή περιοχή η Βασάν, ανατολικά της θάλασσας Γαλιλαίας, κατάλληλη για επιβίωση από τον κατακλυσμό που έπληξε τη γη. Εκεί οι γίγαντες υπήρχαν όχι μόνο μετά από τον κατακλυσμό, αλλά και στις ημέρες του Αβραάμ και του Μωυσή. Όταν ο Χοδολογομόρ και οι σύμμαχοί του πήγαιναν για να πολεμήσουν με το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρων, στο πέρασμά τους κατέκοψαν τους γίγαντες των πόλεων Ασταρόθ και Καρναήν στην Βασάν. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι κατάσκοποι των ημερών του Μωυσή βρήκαν τους Νεφιλίμ στη Χαναάν, όπου μάλιστα ονομάζει τους γίγαντες Νεφιλίμ. Σε άλλα εδάφια, όπως το Δευτερονόμιο, αναφερόμενο στο ίδιο γεγονός, ταυτίζει τους Νεφιλίμ με τους Ανακίμ. Με τη λέξη Ανακίμ, η Αγία Γραφή συσχετίζει όλες τις φυλές γιγάντων που ζούσαν γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, όπως ήταν οι Ραφαΐμ, οι Εμαίοι και οι Ζουσμουμίμ, τους οποίους εξολόθρευσαν οι απόγονοι του Λότ. Οι Ανακίτες ήταν ισχυροί και πανύψηλοι. Τον καιρό που ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους στη γη της Επαγγελίας, κατοικούσαν στη Χεβρόν οι γιγαντόσωμοι απόγονοι του Ανάκ και η γη του ο Αχιμά, ο Σουσί και ο Θαλαμί. Ο Μωυσής, όταν έδινε τις τελευταίες οδηγίες στους Ισραηλίτες, έκανε λόγο για τους απογόνους του Ανάκ, οι οποίοι ήταν άνθρωποι μεγάλου αναστήματος, κατοικούσαν σε πόλεις με υψηλά τείχη και ήταν ισχυροί στρατιωτικά. Εδώ έχουμε και περιγραφή των γιγάντων από τους ανιχνευτές που είχε στείλει ο Μωυσής για να κατασκοπεύσουν τους κατοίκους της Χαναάν. Έλεγαν τα εξής: «Όλοι όσους είδαμε εκεί είναι πανύψηλοι, και είδαμε και τους γίγαντες εκεί, τους γιους του Ανάκ, από την γενιά των γιγάντων. Εμείς φαινόμασταν μπροστά τους σαν ακρίδες, και σαν τέτοιους μας έβλεπαν και εκείνοι». Ο Ογ ήταν ο τελευταίος βασιλιάς των Αμοραίων που κατοικούσαν στη Βασάν. Ο Ογ ήταν ο μόνος που είχε απομείνει από τη γενιά των γιγάντων στη Βασάν. Το κρεβάτι του ήταν σιδερένιο και φυλάχτηκε στην ακρόπολη των Αμμονιτών. Το μήκος του κρεβατιού ήταν 9 πύχης, δηλαδή 4,5 περίπου μέτρα, και το πλάτος του 4 πύχης, δηλαδή 2,20. Οι Ισραηλίτες, πριν μπουν στη Χαναάν, έφτασαν στην περιοχή της Βασάν. Ο βασιλιάς της Βασάν, ο Ογ, βγήκε με το στρατό του να τους πολεμήσει. Οι Ισραηλίτες χτύπησαν τη Βασάν και το στρατό της στην Εδραΐν. Θανάτωσαν τον Ογ και τους γιους του, όπως και όλο το λαό, και κυρίεψαν τη χώρα. Όταν ο Ιησούς του Ναβί κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, κατέλαβε και τη Χεβρόν. Την πόλη πολιόρκησε και κατέλαβε ο Χάλευ. Τη Χεβρόν την εποχή εκείνη την κατοικούσαν οι γίγαντες Ενακίτες. Η πόλη λεγόταν τότε Αρβόκ ή Κυριά Θαρβά. Ο Χάλευ, σύμφωνα με εντολή του Ιησού του Ναβί, κατέλαβε τη Χεβρόν, η οποία ήταν η πρωτεύουσα των Ενακητών, και εξολόθρευσε τους τρεις γιους του Ενάκ, τον Αχιμά, τον Σουσί και τον Θολαμί. Έτσι ο Ιησούς του Ναβί εξολόθρευσε τους γίγαντες που ζούσαν στη Χεβρόν, στη Δαβίρ, στην Αναβόθ και σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα και του Ισραήλ. Τους αφάνισε και κατέστρεψε τις πόλεις τους. Δεν απόμεινε πια απόγονος του γίγαντα Ενάκ στη χώρα, παρά μόνο μερικοί στη Γάζα, στη Γέθ και στην Αζεδόθ. Όταν ο Ιησούς του Ναβί κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, εξολόθρευσε τους γίγαντες
Ενακίμ, που ζούσαν στη Χεβρόν, στη Δαβίρ, στην Αναβόδ και σε ολόκληρη την ελληνική περιοχή της φυλής Ιούδα του Ισραήλ. Τους αφάνισε και τους κατέστρεψε τις πόλεις τους. Δεν απόμεινε πια απόγονος κανένας από αυτούς εδώ. Αναφέρεται και στη μυθολογία. Οι γίγαντες στην ελληνική μυθολογία γεννήθηκαν από το σώμα της γης, όταν έσταξε πάνω του αίμα από την πληγή του ουρανού και μετά τον ακριτηριασμό από τον Κρόνο. Οι γίγαντες ήταν όντα τρομακτικά και υπερφυσικά. Είχαν μορφή ανθρώπου, μα ήταν τρομεροί στην όψη, πελώριοι στο ανάστημα και καταμάχητοι στη δύναμη. Το σώμα τους ήταν φωλιδωτό και κατέληγε σε ουρά σαύρας. Είχαν πυκνά μαλλιά και μακριά γένια. Στα τριχωτά χέρια τους κρατούσαν μακριά και λαμπερά ακόντια. Μονολότι είχαν θεϊκή καταγωγή, ήταν θνητοί ή τουλάχιστον για να σκοτωθούν έπρεπε να χτυπηθούν ταυτόχρονα από ένα θεό και ένα θνητό. Άλλες παραδόσεις έλεγαν ότι κάποιοι από τους γίγαντες ήταν αθάνατοι όσο πατούσαν στο έδαφος όπου είχαν γεννηθεί. Ο Όμηρος κάνει διάκριση μεταξύ των μυθικών κυκλόπων και αυτών των άγριων φυλών των γιγάντων. Ένα εδάφιο στην Οδύσσεια αναφέρει ότι οι θεοί και οι άνθρωποι τρώνε μαζί καθισμένοι δίπλα-δίπλα και ότι αν τύχει κανείς από εμάς να τους συναντήσει στο δρόμο, δεν κρύβονται από αυτόν γιατί είμαστε συγγενείς τους, όπως οι κύκλοπες και οι άγριες φυλές των γιγάντων. Ο Διόδωρος και ο Σικελιώτης στο 4ο βιβλίο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης γράφει κατά κατορθώματα του Ηρακλή και θεωρεί ότι αυτές οι άγριες φυλές των γιγάντων αποτελούνται από άντρες που διακρίνονταν για την σωματική τους ρώμη. Αναφέρει, ο Ηρακλής τώρα κίνησε από τον Τίβερη, πέρασε την παραλία της λεγόμενης σήμερα Ιταλίας και έφτασε στην πεδιάδα της Κύμης, όπου σύμφωνα με το μύθο υπήρχαν άντρες που διακρίνονταν για τη σωματική τους ρώμη. Ήταν φημισμένοι για την παρανομία τους που ονομάζονταν γίγαντες. Η πεδιάδα επίσης ονομαζόταν Φλεγρέα από το λόφο που τα παλαιά χρόνια ξερνούσε πελώριες φωτιές όπως περίπου η Έτνα στην Σικελία. Σήμερα ο λόφος αυτός ονομάζεται Βεζούβιος και έχει πολλά σημάδια από τη φωτιά που έβγαζε τα αρχαία χρόνια. Οι γίγαντες λοιπόν, μόλις έμαθαν για την εμφάνιση του Ηρακλή, μαζεύτηκαν όλοι και παρατάχτηκαν να τον αντιμετωπίσουν. Η μάχη που ακολούθησε ήταν θαυμαστή για τη δύναμη και την τόλμη των γιγάντων και λένε πως ο Ηρακλής συμμάχησε με τους θεούς για να επικρατήσει και έτσι αφού σκότωσε τους περισσότερους εξημέρωσε την περιοχή. Σε ένα απόσπασμα από τα αργοναυτικά των διασωθέντων ορφικών κειμένων, το οποίο περιέχεται στους στίχους 500-528, η διάκριση μεταξύ των μυθικών γιγάντων και των άγριων αυτών φυλών των γιγάντων είναι ξεκάθαρη, διότι γίνεται παραλληλισμός μεταξύ των δύο. Αφηγηματικά είναι μια στιγμή κατά την οποία με την αργό, αραγμένη στην παραλία, η μέρα φεύγει και το πλήρωμα αναπαύεται μετά από φαγοπότη. Και αναφέρει, αλλά όταν βούλιαζε στο ρεύμα του ωκεανού ο Τιτάνας, ο ήλιος, και η σελήνη που καταβγάζει στη σκοτεινιά, έφερε τη νύχτα που είχε χιτώνα τη στα άστρα. Τότε ήρθαν κάποιοι πολεμικοί άνδρες οι οποίοι ζούσαν στα βουνά προς το βορρά και έμοιαζαν με θηρία παρόμοιοι με τους στιβαρούς Τιτάνες και τους γίγαντες, διότι στον καθένα τους 6 χέρια φύτρωναν από τους ώμους. Όταν τους είδαν οι ακαταμάχητοι βασιλιάδες, δηλαδή το πλήρωμα της αργού, ότι είναι έτοιμοι να ορμήσουν στη μάχη, έβαλαν και αυτοί τα άρματά τους και άλλοι μένα από αυτούς αμήνονταν, δηλαδή ήταν οπλισμένοι με πεύκα, άλλοι με έλατα και όρμησαν κατά των μηνιών κατά την ώρα της σκοτεινής ομίχλης. Αυτούς ενώ έτρεχαν τους φώνευσε ο ισχυρός γιος του Δία, δηλαδή ο Ηρακλής. Στον ύμνο του Πρόκλου προς την Αθηνά υπάρχει η εξής φράση για τον Ηρακλή: «Και κατενίκησες των γήινων θεομάχων γιγάντων τα φύλλα». Οι γίγαντες μαζί με τους Τιτάνες είναι τα όντα που πολέμησαν κατά των θεών και ιτήθηκαν. Ως ιτημένοι υπέστησαν την πείρα των ιτημένων και χαρακτηρίστηκαν φαύλοι και άνομοι. Ως θεομάχοι δε θεωρούνται ασεβείς και μισούνται από τους θεολάτρες ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ήρωα τον Ηρακλή το φωνιά τους. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια αναφέρει τον Ευρυμέδοντα που βασίλευσε παλιά στους περήφανους γίγαντες. Αλλά αυτός ο βασιλιάς αφάνισε τούτο τον ασεβή λαό και καταστράφηκε και ο ίδιος. Και βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του Οδυσσέα με τον
κύκλο, πολύφημο. Οι Τιτάνες αποτελούν στοιχείο μοναδικό και ανεκτήμητο της ελληνικής παράδοσης. Στην ελληνική μυθολογία οι Τιτάνες είναι γεννήτορες θεών και ανθρώπων, ενώ οι γίγοντες είναι γνωστοί από τις παραδόσεις των περισσότερων λαών, όπου και εκεί επίσης εμφανίζονται με μυθική και μη υπόσταση. Στην παγκόσμια μυθολογία, στο Κοράνι, έχουμε τους γίγαντες ότι ήταν άνθρωποι του έθνους Αντ και του έθνους Χούντ. Ήταν πολύ ψηλοί, μεγαλόσωμοι και τόσο δυνατοί που μπορούσαν να ξεριζώσουν ολόκληρο δέντρο με το χέρι τους. Αργότερα οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους είχε δοθεί αυτή η τεράστια δύναμη, στράφηκαν ενάντια στο Θεό και τον προφήτη. Υπερεύησαν κάθε όριο που είχε τεθεί από το Θεό, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην καταστροφή. Άλλη αναφορά από τους Ινδιάνους Αρικάρα, που κατοικούν στις παιδιά της Βόρειας Αμερικής. Λένε, στην αρχή ο μεγάλος ουράνιος αρχηγός, ο Νισάνου, έφτιαξε γίγαντες, αλλά αυτά τα πλάσματα δεν σέβονταν το δημιουργό τους και καταστράφηκαν από ένα μεγάλο κατακλυσμό. Σημειώστηκε ότι εξόντως των γιγάντων για του κατακλυσμού, με τον ίδιο τρόπο καταστρέφονται στα εβραϊκά κείμενα και σε όλους τους μύθους της Αιγής Ανατολής, και σημειώστηκε ότι επίσης ότι οι Ινδιάνοι ζούσαν αποκομμένοι από τους υπόλοιπους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια. Το επόμενο απόσπασμα είναι από το βιβλίο The Myths of the North American Indians. Οι μύθοι των Ιροκουόης έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον εξαιτίας των περιγραφών που παρουσιάζουν ορισμένων ημιιστορικών ηρώων. Οι παλιότεροι μύθοι τους πραγματεύονται τις περιπέτειες της κύριας θεότητας Χάινάν, του θεού των κεραυνών, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του, Δυτικό Άνεμο, κατέβαραν και εξόντωσαν την παντοδύναμη φυλή των πετρογιγάντων. Δηλαδή, βλέπουμε ακόμη μια αναφορά. Στη μυθολογία των Αντζέκων, ο μαύρος είναι και δύσκολο το όνομα, Τετζκατλιπόκα, έτσι ακριβώς, δεν το ξαναλέω, δύσκολο, εξουσιάζει τον πρώτο κόσμο, τον ήλιο της γης, όπου ζει μια φυλή γιγάντων. Οι γίγαντες αυτοί είναι τόσο δυνατοί ώστε εξεριζώνουν δέντρα με τα χέρια τους. Στους Μάγια έχουμε το εξής: ο θεός των σεισμών και των βουνών, ο Καπρακάν, είναι ο γιος των γιγάντων. Επίσης έχουμε στους αρχαίους Μεξικάνους τους γίγαντες που κατοικούσαν στη γη σε ένα μακρινό παρελθόν και οι οποίοι πολεμούσαν εντίον των ανθρώπων. Και στην Αυστραλία έχουμε στη μυθολογία της φυλής των Καντακού, αναφέρει τους θεούς που παρά μόνο ότι υπήρχε ένας γίγαντας, ο Βουράκα. Αυτός περπατούσε κατά μήκος δυτικής θάλασσας και έφτασε στο Αλουκουλάντι μεταξύ των βουνών Ρόε και Μπίτβελ, τα οποία εκείνος έφτιαξε. Ένας ελληνοβρετανικός μύθος λέει ότι υπό την καθοδήγηση της Αρτέμιδος, ο θνητός Μπρουτ και μια ομάδα τρόων ίδρυσαν τη Βρετανία και ότι τον καιρό εκείνο ο τόπος αυτός ονομαζόταν Αλβιόν και κατοικείται από μια φυλή γιγάντων. Στη μυθολογία των σκανδιναβικών κυρίως λαών, η πάγη είναι το σκηνικό της δημιουργίας. Όταν το σύμπαν ήταν χάος και σκοτεινιά, υπήρχε ένα τεράστιο παγωμένο χάσμα, το οποίο χώριζε τη χώρα των πάγων και της ομίχλης στα βόρεια, από τη χώρα του φωτός και της φωτιάς στα νότια. Σπίθες από το σπαθί του γίγαντα της φωτιάς έφτασαν στο παγωμένο χάσμα και σήκωσαν ατμό. Ο ατμός πάγωσε και ξανάπεσε στο χάσμα σαν παγωμένο χιόνι. Από το παγωμένο αυτό χιόνι γεννήθηκε ο πρόγονος των παγωγιγάντων, η Μύρ, και μια τεράστια γελάδα. Η αγελάδα τάιζε με το γάλα της τον Ιμύρ, αλλά μη έχοντας με τι να τραφεί, άρχισε να γλύφει τους πάγους μέχρι που ξεσκέπασε το Θεό Μπούρι. Αυτό στη συνέχεια έκανε ένα γιο, τον Μπορ, ο οποίος παντρεύτηκε μια γιγάντισσα και έκανε τρεις γιους, τον Όντιν, τον Βίλι και τον Βε. Αυτοί οι τρεις είναι οι πρώτοι της φυλής των Ασύρ, οι οποίοι οι Αϊσύρ αποτελούν τις δυνάμεις του καλού, του Κύριους Θεούς των Βορείων και αιώνιος εχθρός των παγωγιγάντων. Ακόμη και στην Ινδική παράδοση, οι γίγαντες παρουσιάζονται με κάπως μυθική υπόσταση, ενώ στην Ιαπωνική είναι απλώς οι άγριοι κάμι, σε αντιπαράθεση προς τους ουράνιους κάμι και τους γήινους κάμι. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχει παντού σε όλες τις μυθολογίες
των φυλών υπάρχουν οι γίγαντες. Και ας βάλουμε υπόψη μας ότι αυτές οι φυλές δεν είχαν επαφή η μία με την άλλη. Οπότε πώς είναι δυνατόν να έχουν όλες αυτές οι φυλές απομνημονεύματα στη μυθολογία τους για γίγαντες? Είναι λίγο παράξενο, περίεργο, δεν στέκει. Όταν οι μαρτυρίες προέρχονται από την ελληνική μυθολογία ή τη Βίβλο και τις μυθολογίες γενικά των μεσανατολικών λαών, τότε ίσως δικαιολογείται κάπως η σημερινή επιστήμη να κατατάσσει το θέμα της ύπαρξης των γιγάντων στον χώρο του μύθου και του θρύλου. Όταν όμως έχουμε και ευρήματα, αυτά επιβεβαιώνουν την Αγία Γραφή και τις αφηγήσεις των μυθολογιών των αρχαίων λαών. Τα ευρήματα αυτά πολύ λίγο έχουν απασχολήσει τους επιστήμονες και ουσιαστικά έχουν κρατηθεί μακριά από το κοινό. Όμως και η ελάχιστη έρευνα, ακόμη και στην Ελλάδα, μπορεί να επιβεβαιώσει την επιστήμη αρνητικότητα προς τη νέα ανακάλυψη, όταν αυτή δεν συμβιβάζεται με τα κατεστημένα. Οπότε και η αιμονή πολλών επιστημόνων στο να αποκλίνουν την ύπαρξη των γιγάντων σίγουρα προκαλεί υποψίες. Τα ευρήματα είναι ανθρώπινοι σκελετοί ύψος 2 μέτρα και 75 εκατοστά έως και 6 μέτρα. Καθώς και εργαλεία, τσεκούρια, μαχαίρια, άξονες χεριών, κύλα βλήματα, δηλαδή μεγάλα εργαλεία, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά. Τα ευρήματα αυτά, χρονολογημένα συνήθως 180.000 έως 50.000 χρόνια πριν, έχουν βρεθεί σε πολλά μέρη της γης, υποδεικνύοντας πως υπήρξε μία εποχή που η γη κατοικούνταν από γίγαντες. Οι χρήστες αυτών των εργαλείων, των οποίων τα οστά βρίσκουμε σήμερα, χαρακτηρίστηκαν αλλού ως μεγάνθρωποι, αλλού ως γιγαντοπίθηκοι. Και έτσι δόθηκαν δύο ερμηνείες για την παρουσία τους. Πρώτον, των ανθρωπόμορφων και πολιτισμένων, και δεύτερον, των αγρίων που όμως και αυτοί χρησιμοποιούσαν εργαλεία. Υπάρχουν πάμπολες λαϊκές παραδόσεις που δυσώζουν την ύπαρξη γιγάντων μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη, όπως αναφέραμε, αλλά και αναφορές αρχαίων συγγραφέων, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, του Παυσανίου, του Φιλόστατου και άλλους. Όμως οι μαρτυρίες δεν περιορίζονται σε πληροφορίες. Υπάρχουν και ευρήματα τα οποία αποδεικνύουν ότι οι μαρτυρίες δεν είναι απλά θρύλος, αλλά αποδεδειγμένη πραγματικότητα. Θα αναφέρουμε κάποιες ανακαλύψεις που έγιναν. Ο αρχαιολόγος Σλίμαν είχε ανακαλύψει μυκήνες, σκελετούς της ομηρικής περίοδου, ύψους 2 μέτρα έως 2,25, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Οι γίγαντες των Μυκηνών. Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα περίφημα κυκλόπια τείχη των Μυκηνών, που πολλοί αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι χτίστηκαν για να εξυπηρετήσουν όντα με διαστάσεις γιγάντων και που δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από ανθρώπους του σημερινού μεγέθους. Όμως, σε ανασκαφές που έγιναν στην αρχαία πρόσμηνα της Αργολίδας, κοντά στα κυκλόπια τείχη των Μυκηνών, έγινε λόγος πριν από μερικά μόνο χρόνια για την ανακάλυψη βαθιά μέσα στο χώμα ανθρώπινων σκελετών ύψους 5 ως 6 μέτρα. Η απόκρυψη όμως των συγκεκριμένων ευρημάτων προκαλεί υποψίες. Οι γίγαντες Μεσσηνίας. Επακαλούμε εδώ επίσης δημοσίευμα προ 100 και πλέον ετών της δεκαετίας του 1900 της εφημερίδας Εμπρός, η οποία αναφέρεται στους περιβόητους γίγαντες της Μεσσηνίας. Να τι λέει σχετικά το δημοσίευμα. Εκθετικής κελίαν αξιοπίστου πηγής ανακοινούται ημίν ότι εν τεινή χωρίο της Μεσσηνίας ανεβρέθησαν προτινώς ανασκαπτωμένου αγρού τεινώς δύο γιγάντιοι σκελετοί ανθρώπων μήκους 3 και ημίσεως περίπου μέτρων. Ο κάτοχος αυτών κατόρθωσε να τους μεταφέρει λάθρα στις Καλάμας, όπου και τους φυλάτει. Στο Φαινό της Πελοποννήσου επίσης, ντόπιοι βεβαιώνουν την ανακάλυψη τάφων με γιγάντιους σκελετούς, όπου οι μεν τάφοι καταστράφηκαν, οι δε σκελετοί εξαφανίστηκαν, μόνο που ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία άλλων τάφων γιγάντων, οι οποίοι δεν έχουν γίνει γνωστοί ακόμη στις αρχές, οπότε και διασώζονται. Στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, κάθε τόσο τα συνεργεία της ΔΕΗ πέφτουν σε τάφους με γιγαντιαίους σκελετούς. Όλοι ερμηνεύονται σαν οστά ζώων που έζησαν την προϊστορική εποχή στην Ελλάδα και εξαφανίζονται. Κανείς όμως δεν εξηγεί πώς γίνεται να βρίσκονται μέσα σε τάφους τα οστά ζώων. Στην Επισκοπή της Ευβίας, όπου κατά την διάνοιξη δρόμου
βρέθηκαν ανθρώπινα οστά διπλάσιου μεγέθους από το κανονικό, για τα οποία ουδέποτε δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες. Ο γιγάντιος σκελετός, περίπου 2 μέτρα και 20 εκατοστά, με και διπλωμένο σε ταφική στάση, που ανακαλύφθηκε και ξαναθάφτηκε στην πελάνα της Λακωνίας. Τα οστά γιγάντων που έχουν βρεθεί στην Ύδρα. Παρόμοια οστά λέγεται ότι είναι θαμμένα και στον περίβολο του ναού του Αγίου Νικολάου στις Σπέτσες. Στη γραβιά της Παρσανίδας ήρθαν στο φως 2 τεχνητοί λόφοι με τάφους βασιλέων, προφανώς 2 μέτρα και 35 εκατοστά έως 3 μέτρα και 25 εκατοστά, οι οποίοι βρέθηκαν συλλημένοι από το 1970. Πληροφορίες υπάρχουν για ομαδικούς παρόμοιους τάφους σε Θεσσαλία, Μακεδονία και Αττική. Επίσης, τα τελευταία 50 χρόνια, πολλοί σκελετοί που βρέθηκαν στην Ελλάδα δόθηκαν στο εξωτερικό, άγνωστο γιατί. Αυτή η πληροφορία ανήκει στον κορυφαίο ανθρωπολόγο και πρόεδρο της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, Νίκο Πουλιανό, ο οποίος ανέφερε ότι υπήρχαν 50.000 σκελετοί, όπως επίσης τι απέγιναν οι σκελετοί της ομιλικής περίοδου, ύψος 2 μέτρα και 5 εκατοστά ως 2,25, που βρήκαν ως λίμαν στις Μυκήνες. Πολλά ευρήματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Τα πιο ενδεικτικά είναι στην Αμερική. Αναφορές και ευρήματα περί γιγάντων υπάρχουν σε ολόκληρη την Αμερικάνικη Ήπειρο. Το 1833 στην Καλιφόρνια, ομάδα στρατιωτών ξεθάβει σκελετό ύψους 4 μέτρα περίπου, με μέγα όπλα, πέτρινα τσεκούρια και πέτρινο φέρετρο. Είχε επίσης διπλή σειρά δοντιών στην πάνω και στην κάτω γνάθο. Δυστυχώς, το σύνολο ξαναθάφτηκε βιαστικά λόγω της απειλής των συγκεντρωμένων Ινδιάνων, οι οποίοι θεωρούσαν ιερές τις ταφές. Αυτό συνέβη το 1833. Το 1850, το 1875, το 1882, ο ερασιτέχνης αρχαιολόγος και η σύζυγός του, ο Φέτη, βρήκαν σε ρηχή σπηλιά υπολείμματα γιγαντιαίου σκελετού, καθιστού με χειροποίητα αντικείμενα και κτερίσματα από πέτρα και τσακμακόπετρα. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές. Και το 1947 αρχαιολόγοι βρίσκουν σκελετούς ύψους 3 μέτρων. Αλλά όλα αυτά στην Αριζόνα. Βλέπουμε ότι τα καλύπτουν κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή βγαίνει η είδηση και μετά μια απόλυτη ησυχία. Τι είναι αυτό που δεν θέλουν να μάθουμε, δηλαδή ότι υπήρχαν οι γίγαντες, ότι δηλαδή οι πρώτοι απόγονοί μας, δηλαδή οι πρόγονοί μας ήταν γίγαντες? Περίεργα πράγματα. Και στην Αυστραλία αναφορές, στον ποταμό Γκράβελς, στην νότια Ουαλία, βρέθηκαν γίγαντες 3 έως 4 μέτρων. Στην Κίνα βρήκανε πάρα πολλά δόντια και πίστευαν ότι ήταν δόντια δράκων. Αλλά όταν πήγανε σε ανθρωπολόγους, βρήκανε ότι αυτά τα δόντια ήταν ανθρώπινα, τα οποία ήταν τεράστια. Στις Φιλιππίνες, στο Μαρόκο, παντού δηλαδή έχουμε τέτοιες ανακαλύψεις, στο Μεξικό. Εξίσου θα αναφέρω και ένα περιστατικό που συνέβη, το οποίο είναι πολύ δυνατό περιστατικό και είναι τωρινό, κοντά στα χρόνια μας δηλαδή. Είναι για το γίγαντα της Σαουδικής Αραβίας. Στις αρχές του Μαρτίου του 2004, κάποιος Bob Lebling ανέβασε στο διαδίκτυο μια είδηση συνοδευόμενη από σχετική φωτογραφία, ζητώντας σχόλια και περισσότερες πληροφορίες για κάτι όντως απίστευτο. Ένας τεράστιος ανθρώπινος σκελετός είχε βρεθεί κατά τη διάρκεια των εσκαφών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στην έρημο της νοτιοανατολικής Σαουδικής Αραβίας. Η συγκεκριμένη περιοχή ονομάζεται Rabl Al-Khali και η ανακάλυψη έγινε από την ερευνητική ομάδα της Aramco. Ο σκελετός, έτσι όπως φαινόταν στη φωτογραφία, πρέπει να ήταν πράγματι κολοσσίων διαστάσεων και ο γίγαντας εκείνος στεκόταν όρθιος, πρέπει να είχε ύψος πάνω από 16 μέτρα. Τη σιωπή και την αμηχανία των μέσων όλου του κόσμου ακολούθησε τον Απρίλιο μια δημοσίευση στο The New Nation, έναν ανεξάρτητο διαδικτυακό τόπο του Μπαγκλαντές, η οποία επιβεβαίωνε την είδηση και βέβαια της έδινε και μια θρησκευτική χρειά. Ο τεράστιος σκελετός αποτελούσε και επιβεβαίωση της Βίβλου και του Κορανίου, αφού και τα δύο ιερά βιβλία μιλάνε για την ύπαρξη γιγάντων σε παλαιότερες εποχές.
Οι ουλεμάδες της Σαουδικής Αραβίας πιστεύουν ότι τα υπολείμματα του σκελετού που βρέθηκε ανήκουν σε άνθρωπο του έθνους Αντ, που δημιούργησε ο Αλλάχ πολλά χρόνια πριν. Στρατιωτικές δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας απέκλεισαν ολόκληρη την περιοχή, ενώ η είσοδος επιτρέπονταν μόνο στο προσωπικό της Αράμκο. Η κυβέρνηση προσπάθησε να τηρήσει μυστικότητα σχετικά με το θέμα, αλλά ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τράβηξε αεροφωτογραφίες και μία από αυτές διέρευσε στο διαδίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Όμως το ίδιο άτομο που είχε ανεβάσει την πρώτη αγγελία έγραψε μία δεύτερη ανακοίνωση, στην οποία επεξηγούσε ότι έλαβε ένα email από την εταιρεία Αράμκο, το οποίο διέψευδε την ύπαρξη γίγαντα και εξηγούσε ότι όλα ήταν μια καλωστημένη φάρσα. Επίσης έλεγε ότι τόσο η έκθεση όσο και η φωτογραφία ήταν ψεύτικες. Το κείμενο συνοδευόταν και αυτό από την επεξηγηματική φωτογραφία του Πανεπιστημίου Cornwall των ΗΠΑ, που έδειχνε τον τόπο ανακάλυψης του μαστόδοντου στο Hyde Park της Νέας Υόρκης. Σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίστηκαν και άλλες διαψεύσεις, οι οποίες μάλιστα συνοδεύονταν και από την πληροφορία ότι η πλαστή φωτογραφία ήταν κατασκευασμένη με το γραφιστικό πρόγραμμα Photoshop και μάλιστα είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2002 για αξιολόγηση σε ένα διαγωνισμό Photoshop. Τι είχε συμβεί τελικά όμως? Πίστηκε ο Bob Lending από το email της Aramco και αποφάσισε να αποκαταστήσει την αλήθεια, ή μήπως τον έπεισαν? Δυστυχώς είναι γεγονός πως από όλες τις μαρτυρίες που αναφέρονται δεν έχουμε στα χέρια μας ένα έβριμα, δηλαδή ένα οστό, που ούτε καμιά αυθεντική φωτογραφία, ας πούμε. Στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου ένα οστό ή απολίθωμα έφτασε στα χέρια των παλαιοντολόγων, τελικά τα ευρήματα κατέληξαν σε άγνωστη τοποθεσία ή αποκρύφτηκαν από τις κατατόπους αρχαιολογικές υπηρεσίες. Τα ευρήματα αυτά ενοχλούν τους παλαιοντολογικούς και άλλους επιστημονικούς κύκλους, οι οποίοι πρόκειται στην αθεία και τόσες δεκαετίες έχουν παραμυθιάσει τον κόσμο και τις ανακαλύψεις και την εξέλιξη του Δαρβίνου για Homo sapiens ή για Homo neanderthal. Προσπαθούν μέσα από τις επίσημες θεωρίες τους να αναιρέσουν τα αναφερόμενα στην Αγία Γραφή, στο Κοράνι, σε άλλες παραδόσεις άλλων λαών, χαρακτηρίζοντας τις μυθολογικά κατασκευάσματα και ανθρώπων κάποιας εποχής. Θα έπρεπε να γνωρίζουν όμως ότι δεν ζούμε στο Μεσαίωνα. Υπάρχει μια αναφορά ότι βρέθηκαν οι γίγαντες στο μετρό της Αθήνας. Και εκεί δεν έχουμε χειροπιαστά όμως αποτελέσματα, δηλαδή κάποιες φωτογραφίες εξαφανίστηκαν όλα. Και μάλιστα σύμφωνα με μια μαρτυρία, κατά τη διάρκεια της διάνοιξης του μετρό στην Αθήνα, στην περιοχή της Ομόνιας, βρέθηκαν γύρω στους 120 σκελετούς, περίπου 3 μέτρων ύψους ο καθένας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με άκρα μυστικότητα που κανένας δεν γνωρίζει. Τώρα θα σας αναφέρω κάτι το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο που ανατρέπει όλους αυτούς τους μασκαράδες που τα κρύβουν τόσα χρόνια και δεν λένε τίποτε στο ευρύ κοινό, και θα πατήσουμε πάνω σε αυτό το γεγονός. Μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει αναγκάσει το Ινστιτούτο Smithsonian την κοινοποίηση διαβαθμισμένων εγγράφων που χρονολογούνται από το 1900 και δείχνουν ότι η οργάνωση συμμετείχε σε μια σημαντική ιστορική απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων που δείχνουν ίχνη από γίγαντες ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες αιτοί είχαν ανακαλυφθεί σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διέταξαν να τα καταστρέψουν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη για την προστασία της συμβατικής χρονολογίας της ανθρώπινης εξέλιξης. Οι κατηγορίες προκύπτουν από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Εναλλακτικής Αρχαιολογίας, ότι το Smithsonian, αυτή είναι η εταιρεία, είχε καταστρέψει χιλιάδες γιγαντιαία ανθρώπινα οστά κατά τις αρχές του 1900, που ελαφρά την καρδία μηνύει την οργάνωση για δυσφήμιση και προσπαθεί να βλάψει τη φήμη του Ιδρύματος 168 ετών. Κατά τη διάρκεια της δίκης, νέα στοιχεία ήρθαν στο φως, ενώ αρκετοί
του Smithsonian παραδέχτηκαν την ύπαρξη των εγγράφων που φέρεται να δείχνουν την καταστροφή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπινων σκελετών που ήταν μεταξύ των 2 έως 4 μέτρων. Η συμβατική αρχαιολογία γενικά δεν μπορεί να το παραδεχτεί για διάφορους λόγους, είπε ο εκπρόσωπος στο δικαστήριο James Chilworth. Το σημείο καμπής της δικαστικής υπόθεσης ήταν όταν ένα ανθρώπινο μυρίαιο οστό με μήκος 1 μέτρο και 3 εκατοστά παρουσιάστηκε ως αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο που αποδεικνύουν την ύπαρξη των ελόγων οστών από ανθρώπου γίγαντα. Τα στοιχεία ήταν ένα πλήγμα για τους υποστηρικτές του Smithsonian. Το οστό είχε κλαπεί από το ίδιο το Smithsonian από έναν από τους ανώτερους επιτρόπους στα μέσα του 1930 των μυστικών επιχειρήσεων Smithsonian. Ένα μυριαίο οστό ενός γιγαντιαίου ανθρώπου ανακαλύφθηκε στο Οχάιο του 2011 από την Αμερικανική Ένωση Εναλλακτικής Αρχαιολογίας, παρόμοιο με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. «Είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό που κάνετε στον Αμερικανικό λαό», έγραψε στην επιστολή. «Κρύβεται την αλήθεια για τους προγόνους του ανθρώπου, οι πρόγονοί μας γίγαντες που περιπλανιόντουσαν στη γη, όπως υπενθυμίζεται στην Αγία Γραφή και στα αρχαία κείμενα όλου του κόσμου, μόνο στους Αμερικάνους ή σε όλο τον κόσμο, λέω εγώ». Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αναγκάσει το Smithsonian Institution να δημοσιεύουν τις διαμαθισμένες πληροφορίες για οτιδήποτε σχετίζεται με την καταστροφή των αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με ανθρώπινους σκελετούς ψηλότερους από το συνηθισμένο. Η δημοσίευση των εγγράφων αυτών θα βοηθήσει τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς να επαναξιολογήσουν τις τρέχουσες θεωρίες της ανθρώπινης εξέλιξης και να μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του πολιτισμού των κατασκευαστών των αρχαίων μνημείων στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, εξηγεί ο διευθυντής Hans Gutenberg. Τελικά, μετά από περισσότερο από έναν αιώνα ψεμάτων, η αλήθεια για τους γιγαντιαίους προγόνους μας αποκαλύφθηκε στον κόσμο, λέει εμφανώς ικανοποιημένος από την απόφαση του δικαστηρίου. Τα έγγραφα έχουν προγραμματιστεί για δημοσίευση το 2015 και η επιχείρηση αυτή θα συντονιζόταν από ένα ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό για να διασφαλιστεί η πολιτική ουδετερότητα. Όμως το 2015 πέρασε και δεν είδαμε απολύτως τίποτε. Οπότε συνεχίζεται η περίεργη σιγή όλων αυτών των ανακαλύψεων. Υπάρχει και ένα άλλο γεγονός, το οποίο μας αναφέρει το εξής, ότι γίγαντες ύψους 3 μέτρων και 66 εκατοστών βρίσκονται σε αναστολή κίνησης και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς ενός πληροφοριοδότη είναι έτοιμοι να ξυπνήσουν. Πάνω από έναν αιώνα πριν, μια μυστική κοινωνία ανακάλυψε μια σπηλιά κρυμμένη βαθιά κάτω από την επιφάνεια της γης. Μέσα στο σπήλαιο βρέθηκαν διάφοροι αρχαίοι γίγαντες, ζωντανοί, αλλά σε κατάσταση αναστολής κίνησης. Μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι ξέρουμε την αλήθεια για την αρχαία ιστορία της γης, αλλά δεν είναι έτσι. Κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο πληροφοριοδότης με το όνομα Corey Goody ισχυρίζεται ότι έχει περάσει 20 χρόνια εργαζόμενος με μυστικά διαστημικά προγράμματα και σε καλυμμένες κυβερνητικές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είδε ένα πλήθος από εξαιρετικά περίεργα γεγονότα και επισκέφθηκε μέρη που ποτέ πριν δεν γνώριζε ότι υπήρχαν. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά τα μέρη ήταν ένας υπόγειος θάλαμος όπου αρχαίοι γίγαντες αμνημονεύτου ηλικίας διατηρούνται σε αναστολή κίνησης. Σύμφωνα με τον Goody, ο θάλαμος κατασκευάστηκε από την αρχαία φυλή χτιστών και οι γίγαντες βρίσκονται σε χειμερή ανάρκη όπου είναι και οι τελευταίοι του είδους. Αρκετοί από αυτούς τους γίγαντες βρίσκονται στο εσωτερικό κρυσταλλικού ατομικού θαλάμου σε μια κατάσταση όμοια με το θάνατο. Αλλά δεν ήταν νεκροί, απλώς βρίσκονταν σε στάση, λέει. Βρίσκονταν στην κατάσταση που καλείται ως αδράστια. Κατά τη στιγμή της εξαφάνισής του, αυτός ο πολιτισμός κατήχε τεχνολογικές δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τις δικές μας. Οι θάλαμοι στάσεις ήταν μια απόδειξη για την πρόοδο
που είχαν κάνει αυτοί, καθώς χρησιμοποιούσαν τεχνολογία κρυστάλλων που φέρεται να αλλάζει τη ροή του χρόνου. 30.000 χρόνια θα μπορούσαν να περάσουν, αλλά για τους επιβάτες της κρυσταλλικής κάψουλας φαίνεται να είναι 30 λεπτά. Η τεχνολογία δημιουργίας και διατήρησης φυσαλίδων χρόνου είναι κάτι που οι άνθρωποι φιλοδοξούν μια ημέρα να κατακτήσουν, αλλά σύμφωνα με τον Γκούντι η τεχνολογία αυτή υπάρχει στη Γη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτή η αρχαία τεχνολογία των χτιστών, των γιγάντων δηλαδή, είναι πέρα από ακόμη και από την τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι εξωγήινοι τέταρτης πέμπτης πυκνότητας, και προφανώς ορισμένα από αυτά τα όντα θέλουν να την πάρουν στα χέρια τους. Είναι πολυδιάστατη τεχνολογία, σύμφωνα με τις αναφορές του Γκούντι. Το υπόγειο σπήλαιο δεν ήταν μυστικό για τη σκιώδη κυβέρνηση για την οποία ο Γκούντι ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν. Στην πραγματικότητα ανακαλύφθηκε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Υπήρχε αυτή η τοποθεσία στα 1800 ακόμη, άνθρωποι πήγαιναν δηλαδή, που ονομάζονταν λέει με διάφορες ελίτ ομάδες, πήγαιναν σε αυτή την περιοχή που ήταν κάτι σαν σπηλιά και ήταν ένα μεγάλο υπόγειο σπήλαιο. Πήγε μέχρι περίπου 30 μέτρα ύψος και είχε επικαλυφθεί με κάποιο κατάμαυρο υλικό, και υπήρχε μια επιγραφή σε αρχαία γλώσσα στο εσωτερικό του σπηλαίου που είχε ως επί των πλήστων αποκριτογραφηθεί. Υπήρχαν επίσης τρεις σαρκοφάγοι σε ένα είδος σχήματος ύψιλον διαμορφωμένο στο πάτωμα. Ανάμεσα στις τρεις σαρκοφάγους ήταν ένα βάθρο σε σχήμα κύβου που κρατούσε μια μπλε λαμπερή κρυσταλλική μήτρα με κάτι σαν ιστό αράχνης να συνδέει τις τέσσερις γωνίες στήριζοντάς το. Ο Γκούντι είπε: αυτός ο κρύσταλλος ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διατήρηση της χρονοκάψουλας. Οι τρεις γιγαντιές κάψουλες κρατούσαν τρία πολύ ψηλά όντα ή μεγάλους τεράστιους ανθρώπους με κοκκινοπά γένεια και χλωμό άσπρο δέμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ένας από αυτούς τους γίγαντες με ύψος 12 πόδια, δηλαδή 3 μέτρα και 66 εκατοστά, ξύπνησε και σκότωσε 9 άτομα. Μια δεύτερη ομάδα όμως που κλήθηκε για ενίσχυση κατάφερε να σκοτώσει το γίγαντα. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι η γνωστή Νεφελίμ, όπου στις έσκατες ημέρες πρόκειται να εμφανιστούν στη Γη. Άλλοι ερευνητές τους ταυτίζουν με τους Ανουνάκι, την αρχαία φυλή των Ανουνάκι. Εδώ θα αναφερθούμε και σε ένα άλλο γεγονός. Είναι τα γνωστά δρακόσπιτα, τα οποία βρίσκονται στην Εύβοια και στον αριθμό είναι 23. Είναι τεράστια παράξενα κτίσματα με γιγαντιές πλάκες και οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια π.Χ. που δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο υπήρχαν αυτά τα δρακόσπιτα. Άλλοι ισχυρισμοί είναι ότι τα κτίσανε, επειδή είναι δίπλα σε Λατομία, ότι τα κτίσανε αυτοί που ήταν στα Λατομία και κατοικούσαν εκεί, αλλά αυτό δεν στέκει. Μετά από όλη αυτή την περιπλάνηση που είχαμε σήμερα για τους γίγαντες, με αναφορές και στοιχεία, όχι δηλαδή να λέμε κούφια λόγια χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι κάτι κρύβεται. Κάτι κρύβεται από όλες τις κυβερνήσεις που δεν θέλουν να μάθει ο απλός λαός. Και δίχως αποδείξεις, δηλαδή αρχαιολογικά ευρήματα, όλα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν παραμύθια. Και ότι πράγματι όλοι εκείνοι οι σκελετοί, πιθανότητα, ανήκαν σε θηρία και ερπετά των παλαιότερων εποχών, ωστόσο δεν θα ήταν απίθανο να υποθέσουμε πως η φύση μέσα στους διάφορους φυσικούς πειραματισμούς της κάποτε είχε γεννήσει κάποιους ανθρώπους με αφύσικο για τα δεδομένα μας μέγεθος. Μία φυλή ανθρώπων που να έφταναν μέχρι τα 3,5 μέτρα ή και τα 4 και η οποία εξαφανίστηκε. Δεν φαντάζει απίστευτο ούτε μέσω της εξαιρετικής θεωρίας, ούτε και μέσω των διηγήσεων που μας άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Εδώ κλείνουμε σήμερα την εκπομπή μας που αναφερθήκαμε στεναρός στους γίγαντες. Σας παροτρύνω όλους τους ακροατές να ψάξετε κι εσείς όπου βρίσκεστε
να ρωτήσετε, να μάθετε και να βρούμε στοιχεία του τι συνέβαινε πραγματικά στον παλιό εκείνο καιρό. Γεια σας.